Μάρκε, για να το κλείσουμε το θέμα. Το γεγονός που αναφέρθηκε τώρα στη δευτερολογία του ο κύριος Αγαθόπουλος και ανέφερε ότι στη συνεδρίαση αυτή δεν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα, είναι αναλυθές. Ο κύριος Παπακώστα συγκεκριμένα, ο οποίος εκ των υστέρων διαπιστώθηκε, αφού κάναμε τις δύο συνεδριάσεις, Πέμπτη και Παρασκευή, και επειδή είχε κάποια συμπτώματα ο άνθρωπος, είχε κάνει την Πέμπτη, όπως αναφέρατε κι εσείς, το rapid test, βγήκε αρνητικό, συμμετείχε στη συνεδρίαση, ήρθε και την Παρασκευή και επειδή συνέχιζαν αυτά, το Σάββατο που έκανε το μεσημέρι το rapid test, βγήκε ότι ήταν θετικός. Δεν προηγήθηκε δηλαδή κάτι ότι ασθένησε, ήταν και συμμετείχε. Εγώ έλεξα όλα τα πιστοποιητικά, ό,τι δηλαδή προέβλεπε και όσοι συμμετείχαν στη συνεδρίαση εκείνη, η οποία όπως γνωρίζετε έγινε μετά διαζώσεις, μετά από πάρα πολύ καιρό και κάτω από την πίεση όλων των συναδέλφων ότι επιτέλους θα κάνουμε και μια φορά λοιπόν, διαζώσεις. Και εκ των υστέρων, μετά από τα πρώτα δύο κρούσματα ήταν από Δευτέρα και τα επόμενα ήταν μετά 4-5 μέρες. Και δεν είναι υποχρεωτικά ότι αυτά συνδέονται με την παρουσία, ας πούμε, του κυρίου Παπακώστα στη συνεδρίαση. Λοιπόν, επομένως, δεν ήταν το ίδιο. Η κυρία συνάδελφος δήλωσε ότι είχε, ήταν θετική στο κορονοϊό, ότι είχε νοσήσει. Λοιπόν, πράγματι, ισχύει, τα ανέφερα να μην κουράζω το σώμα. Λοιπόν, προς τιμήν της έκανε το rapid test και όπως είπα και στις δηλώσεις που έκανα προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και στο ενώπιον τώρα του Συμβουλίου και σε εσάς προσωπικά, είπα ότι το λάθος της ήταν, εγώ δεν θα το χαρακτηρίσω, δεν θέλω να χαρακτηρίζω, δεν είμαι εδώ για να χαρακτηρίζω. Λοιπόν, ήταν ότι δεν ανέβαινε το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου. Αυτό ήταν όλο και όλο. Τώρα, σίγουρα, και εδώ ήθελα να το πω αυτό, από κάποιους συναδέλφους, γιατί είπε ο κύριος Βαφιάδης ότι πράγματι ζήτησαν κάποιοι, όταν μαθεύτηκε εκεί ύστερα, λοιπόν, δεν θέλω να πω ονόματα, λοιπόν, ζήτησαν να σταματήσουν, να διακόψουμε, ας πούμε, τη συνεδρίαση. Λοιπόν, και είπα ότι, γιατί είχαμε και όλοι μάσκες. Δεν έβγαλε κάποιος τη μάσκα του, τουλάχιστον εγώ δεν υπέπεσε κάτι τέτοιο στην αντίληψή μου. Και είπα ότι δεν υπάρχει λόγος τώρα. Λοιπόν, θα τη συνεχίσουμε τη συνέδριση. Και ευτυχώς δεν παρουσιάστηκε εκ των υστέρων και κάποιο κρούσμα. Λοιπόν, αλλά ότι υπήρξε ένα λάθος από μέρους της κυρίας συναδέλφου, υπήρξε. Λοιπόν, εδώ να το κλείσουμε αυτό. Τώρα, αν υπήρξε κάποια λόγο, αυτό που ανέφερε ο κ. Δήμαρχος, το ότι ήθελε να δώσει ένα μήνυμα ότι είναι σκληρό αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία του Κλικής και πρέπει να είμαστε πιο υπεύθυνοι, αν δηλαδή χαρακτήρισε την ενέργεια, όχι τη συνάδελφο, ότι είναι εγκληματίας, λοιπόν, ότι ήταν επιπόλαιοι ή εγκληματικοί όπως ανέφερε, λοιπόν, εντάξει, ίσως να υπήρξε μια υπερβολή. Λοιπόν, μην καθόμαστε εκεί. Λοιπόν, το μείζον είναι ότι πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι και να δίνουμε το παράδειγμά μας. Το έθνος εγκληματική κάνει ο εγκληματίας, κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορώ πλέον. Να το κλείσουμε, κύριε συνάδελφε. Λοιπόν, να το κλείσουμε, κλείστε το, κλείστε το. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θέλω να σας πω κάτι. Τώρα μαθαίνω για πρώτη φορά ότι ο κύριος, εκεί πέρα αντιταλμένος σύμβουλος, ο κύριος Παπακώστας, είχε συμπτώματα και τον επιτρέψατε να έρθει. Πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι. Κύριε Βαφιάδη, δεν. Και με ράπησε. Λοιπόν, πρόταση κάνω, κύριε Δήμαρχε. Πρόταση για την υγεία μας. Ορίστε. Λοιπόν, και θα γινόσασταν πιστευτός αν αναβάλατε το Δημοτικό Συμβούλιο για όλα αυτά που είπατε δημόσια για τη συνάδελφο. Λοιπόν, όταν υπάρχει ένα συνάδελφο που έχει συμπτώματα και έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο αύριο μεθαύριο το διαζώσεις με rapid test, θα τον υποχρεώνεται να κάνει μοριακό. Λοιπόν, εμένα άνθρωποι και μέλη της οικογένειάς μου κάνουν κάθε μέρα rapid test, ήταν αρνητικοί και με μοριακό δίδαν ότι νοσήσανε. Και ήταν σχεδόν ασυμπτωματικοί, κάτι ελάχιστα συμπτώματα έχει. Επιτέλους, κάποιος αληθινά πρέπει να μας προστατεύσει, κύριε Πρόεδρε. Και αν ο κύριος Δήμαρχος, με τον οποίο θα ήμουν μαζί του, θα ήμουν μαζί του για όλα αυτά που είπε δημόσια, κοιτάξτε, έχει φυγεί μια δημοτική σύμβουλος, αύριο μπορεί και εμείς. Έκανε λάθος ο άνθρωπος. Περίμενα από αυτό να καταλάβει το λάθος του. Θα ήμουν μαζί του με τον κύριο Κυριακίδη, αν έβγαινε στα μέσα, αφού είχε αναβάλει τη συνεδρίαση, εφόσον φοβήθηκε για την υγεία μας. Και θα το σεβόμουν απόλυτα.
Λοιπόν, θεωρώ ότι βγήκε για το Θεαθήνε. Γιατί κανείς δεν πανικοβλήθηκε και εγώ που σας μίλησα. Εγώ που σας μίλησα. Γιατί φοβήθηκα, εσάς δεν πιστεύω. Αφήστε το σο, αφήστε. Εντάξει, τελειώσαμε. Λοιπόν, να πάμε στην ημερήσια. Δεν έχετε το λόγο. Λοιπόν, να πάμε στα θέματα της.